Συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσω να εκφράσω εκ μέρους μας την τεράστια αλληλεγγύη μας στους εργαζομένους και στην ολιά της Κύπρου και να εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον τεράστιο αγώνα που δίνουν και τη χαρά μας για αυτό το πρώτο όχι απέναντι σε αυτές τις καταστροφικές πολιτικές. Και είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όχι δεν θα είναι το τελευταίο και θα είναι ένα όχι που θα ανοίξει πολύ μεγάλους δρόμους από εδώ και πέρα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κάπως παράξενα για την έναρξη ενός συνεδρίου. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα βασικό ελάττωμα αυτής της οργάνωσης που έχει διαμορφώσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτή η οργάνωση με ολές την ασπισμή μου έχει αποκτήσει ένα βασικό κουσούρι. Δεν ξεχνάει. Πριν από 1,5 μήνα περίπου, στα δικαστήρια του Πειραιά, διεξήχθη μια δίκη για ένα ζήτημα που σε κάποιους μπορεί να φαντάζει μικρό. Ήταν η δίκη της Κωνσταντίνας Κούνεβα. Μιας γυναίκας, συνδικαλίστριας, μετανάστριας, που το 2008 είχε δεχθεί μια επίθεση με βιτριόλι. Ήμασταν εκεί, γνωρίζοντας ότι υποστηρίζουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια υπόθεση. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά σε αυτή τη μικρή για κάποιους υπόθεση, αν κοιτάξουμε προσεκτικά, θα αναγνωρίσουμε το όριο στο οποίο πηγαίνει η σημερινή κατάσταση. Το εργασιακό καθεστώς το οποίο αντιπάλεψε η Κωνσταντίνα καθημερινά γενικεύεται. Η βίαιη επίθεση που σήμερα γενικεύεται στην κοινωνία είχε ήδη αρχίσει να εξαπλώνεται πολύ πριν την κρίση. Η εξαίρεση της Κωνσταντίνας έχει σήμερα γίνει ο κανόνας για την τεράστια πλειοψηφία των εργαζομένων, ειδικά των νέων. Για τους νέους ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν με σπαστά ωράρια και εκ περιτροπής και να παίρνουν λιγότερα από το αστείο επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ. Για τους νέους ανθρώπους που δουλεύουν μαύρα και αναγκάζονται κάθε πρωί να παρατάνε την αξιοπρέπειά τους στην είσοδο της δουλειάς, γιατί η εργοδοσία δεν μπορεί να ανεχτεί σκλάβους με αξιοπρέπεια. Για τους νέους ανθρώπους που βουλιάζουν κάθε μέρα στην απόγνωση ανεργίας, που νιώθουν άχρηστοι, έχουν τόσα να προσφέρουν, έχουν τόσα όνειρα και τόση δημιουργικότητα. Για τους νέους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν όχι για να πιάσουν την καλή, όχι για να δουλέψουν στο αντικείμενό τους, αλλά για να βρουν μια οποιαδήποτε δουλειά. Για όλους αυτούς τους λόγους, για όλους αυτούς τους ανθρώπους, σήμερα περισσότερο από ποτέ δεν μπορούμε να χάσουμε. Σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να κερδίσουμε. Για τους νέους ανθρώπους που δουλεύουμε το βασικό μισθό που ο κύριος Μέργος, που είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να δουλέψουμε 400 ευρώ, τον βρίσκει ψηλό. Αλλά είπαμε, έχουμε ένα κουσούρι. Δεν ξεχνάμε. Κύριος Μέργος το κατάλαβε και πιστεύουμε ότι και ο ίδιος θα μας θυμάται για πολύ καιρό ακόμα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μια τεράστια απώλεια. Μια απώλεια για εμάς, για τους λαούς του κόσμου, για το λαό της Βενεζουέλας. Την απώλεια του συντρόφου Τσάβες. Για αυτή την οργάνωση, το παράδειγμα της Βενεζουέλας είχε πάντα μεγάλη σημασία και μεγάλο ενδιαφέρον. Αποτελούσε μια κεντρική ψηφίδα των αντιστάσεων που αναπτύχθηκαν ενάντια στον εφιλιστερισμό. Από τη Λατινική Αμερική, του Ζαπατίστας, τη Βολιβία, τη Βενεζουέλα, από την Αμερική του Σιάτλ μέχρι τους δρόμους της Ευρώπης, τη Γένοβα, τη Φλωρεντία, τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις και τη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ. Η εμπλοκή μας με το κίνημα ενάντια στην οφειλελεύθερη καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και οι κοινωνικές διεργασίες της Λατινικής Αμερικής αποτέλεσαν για εμάς σταθμό στη διαμόρφωση της κουλτούρας μας. Μιας κουλτούρας ανοιχτού διαλόγου και κοινής δράσης στο επίπεδο του κινήματος, μιας κουλτούρας οργανικής εμπλοκής με τους κοινωνικούς αγώνες, που αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα σύνδεσης των κοινωνικών αντιστάσεων με μια κεντρική πολιτική σύγκρουση, με την ανάγκη συνολικής ανατροπής και το ρόλο του οργανωμένου πολιτικού υποκειμένου. Μια κουλτούρα, μια μεθοδολογία που από τότε κρατάμε ζωντανή σε ολόκληρη τη διαδρομή μας, στο αντιπολεμικό, στο άρθρο 16, στο Δεκέμβρη, στους αγώνες μέσα στην κρίση, στις πλατείες, στα κινήματα ανυπακοής. Τολμήσαμε να μιλήσουμε μέσα στο πιο πυκνό σκοτάδι του νεοφιλελευθερισμού για έναν άλλο κόσμο με άξονα τις κοινωνικές ανάγκες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κατανοήσαμε ότι βασικός όρος της ριζοσπαστικότητας που χρειαζόμαστε δεν είναι ο επαναστατικός βερβαλισμός στα λόγια. Είναι η πραγματική κίνηση της κοινωνίας, του κόσμου της εργασίας και της νεολαίας, των χωρίς φωνή που παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και υπερασπίζουν την αξιοπρέπεια και τις κοινωνικές τους ανάγκες. Κατευθύνσεις που πήραν σάρκα και οστά μεταξύ άλλων και στη Βενεζουέλα της πρωταγωνιστικής δημοκρατίας,
των κοινοτικών συμβουλίων και της συνδιαχείρισης των συνεταιρισμών. Στη Βενεζουέλα, όπου μια κυβέρνηση της αριστεράς υπηρέτησε και υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες, ανήκει μαζί με τους κοινωνικούς αγώνες δρόμους, μιλά για τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα και μας καλεί να σκεφτούμε σήμερα ξανά πέρα από την ήττα. Όπως έλεγε ο πρόεδρος Τσάβες, δεν μπορείς να βοηθήσεις τους τοπούς αν δεν δώσεις εξουσία στους τοπούς. Και ακριβώς αυτό φόβησε περισσότερο απ' όλα τους άρχοντες αυτού του κόσμου, που όσο και να τον πολέμησαν, δεν θα μπορέσουν να σβήσουν τα ζωντανά ίχνη της λαϊκής μνήμης. Για να έχουμε όμως λίγο και στα δικά μας, ας θυμηθούμε μια φράση. Δεν φτάνει να είσαι υπέρ των στοχών. Πρέπει να είσαι και κατά των πλουσίων. Ζούμε σε μια χώρα που εν μέσω κρίσης, για το 2011 οι 500 πιο κερδοφόρες βιομηχανικές επιχειρήσεις άκουσαν τα κέρδη τους 18,2% με τζίρο 35 δις. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν την κρίση ευκαιρία για να κερδίσουν ακόμα περισσότερο. Να υλοποιήσουν όλες τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που δεν τους επέτρεψε ο παλιός σχετισμός δύναμης. Η σημερινή κρίση είναι η άλλη όψη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που από τη μία συσσωρεύει πλούτο και από την άλλη συσσωρεύει ανισότητες και εκμετάλλευση. Δεν ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα που στα χρόνια της ανάπτυξης το ΑΕΠ αυξήθηκε 60%. Την ίδια στιγμή που ο πραγματικός βασικός μισθός παρέμενε καθυλωμένος στα επίπεδα του 84. Την ίδια στιγμή που η φορολογία επί των κερδών του κεφαλαίου είναι χαμηλότερη από το 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου της Ευρωζώνης. Τόσα χρόνια δεν ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Τόσα χρόνια τους είχαμε αφήσει να ζουν πάνω στις δυνατότητές μας. Σήμερα λοιπόν, εν μέσω αυτής της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, εξαπολύουν επίθεση ενάντια στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Με μοναδικό κριτήριο, τη διασφάλιση της κερδοφορίας και των προνομίων του κεφαλαίου. Προσπαθούν μέσα από μια διαδικασία συνολικής καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης να οικοδομήσουν έναν πιο επιθετικό και αυταρχικό καπιταλισμό. Μέσα από μια βίαιη υποτίμηση να μας κάνουν πιο φτωχούς. Πιο φτωχούς όχι μόνο σε επίπεδο μισθών και δικαιωμάτων, αλλά στο μυαλό, στα συναισθήματα, στα όνειρα. Να μας ρίξουν στο βούρκο του κοινωνικού κανιβαλισμού των νεοναζί, που όπως πάντα αποτελούσαν έναν από τους καλύτερους φίλους εφοπλιστών, καναλαρχών και αξιοσέβαστων ανθρώπων όπως ο Θέμος Αναστασιάδης, που καθημερινά αγωνίζονται για να μας πείσουν ότι όλοι είναι το ίδιο και οι φασίστες είναι οι αντισυστημικοί. Όχι κύριε Αναστασιάδη, δεν είμαστε το ίδιο. Ούτε με εσάς, ούτε με τους φίλους σας. Δεν μιλάμε καν την ίδια γλώσσα. Κατά λάθος βρεθήκαμε σε αυτή τη χώρα, αλλά είμαστε διαφορετικοί κόσμοι. Οι δικές μας αξίες δεν εξαγοράζονται. Δεν ξέρουμε τη γλώσσα του χρήματος, του ρατσισμού, του σεξισμού. Εκεί που εσείς το Δεκέμβριο του 2008 βλέπατε σπασμένες βιτρίνες, εμείς βλέπαμε μια γενιά σε αδιέξοδο που αντιστέκεται. Εκεί που εσείς βλέπατε υποκινούμενους μετανάστες από το ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν απεργία πείνας, εμείς βλέπαμε το μεγαλείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την ταξική αλληλεγγύη. Εκεί που τα αφεντικά σας και οι φίλοι σας στα ΜΜΕ ήταν στις πλατείες τη συνάντηση των δύο άκρων, εμείς ζήσαμε την αντίσταση και τη δημιουργικότητα της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που πλέον δεν σας φοβάται, όσο και να την κατηγορείτε από τα δελτία των 8, τα τσιράκια του Πόμπολα και του κάθε Πόμπολα. Μιας κοινωνίας που αναπτύσσει την αλληλεγγύη καθημερινά, μέσα από δράσεις, μέσα από δομές, αυθόρμητα και συνειδητά, οργανωμένα και πρωτοβουλιακά. Μιας κοινωνίας που αρχίζει να καταλαβαίνει ότι η ανάπτυξη που διστάζεται σημαίνει ακόμα περισσότερη καταστροφή και λαιλασία της ζωής μας. Μιας κοινωνίας που δεν λυγίζει κάτω από την τρομοκρατία των επενδύσεων και στηρίζει τον αγώνα που δίνουν οι κάτοικοι της Χαλκιδικής, δείχνοντας ότι στο δικό μας κόσμο υπάρχουν αξίες και αρχές που δεν αγοράζονται με ολόκληρο το χρυσάφι σας. Ακριβώς γι' αυτό φοβούνται την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μπορούν να τον αγοράσουν, γιατί δεν μπορούν να τον ελέγξουν, γιατί έχει ως στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδος, την αλληλεγγύη και όχι τον ανταγωνισμό. Και όλα αυτά μέσα από μια συμμετοχή και δημοκρατική οργάνωση του κόσμου της εργασίας και της νεολαίας. Όχι σαν κάποιος σοφός τεχνοκράτης με όρους ανάθεσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στο προηγούμενο μας συνέδριο είχαμε χρησιμοποιήσει το σύνθημα να κάνουμε την κρίση ευκαιρία ανατροπής και αναφερόμασταν στην αριστερά του αποτελέσματος. Σήμερα μπορούμε πλέον να βλέπουμε την πολιτική μας κατεύθυνση να παίρνει σάρκα και οστά. Βλέπουμε τα μάτια όλου του κόσμου, εχθρών και φίλων, στραμμένα πάνω μας. Το αίτημα για μια κυβέρνηση αριστεράς, για μια συνολική ανατροπή, συγκροτήθηκε μέσα στην κοινωνία.
μέσα στους ανυποχώρητους αγώνες, στις τεράστιες απεργιακές συγκεντρώσεις και στη συνάντηση αυτών των αγώνων με ένα συνολικότερο πολιτικό σχέδιο. Μέσα από αυτή τη συνάντηση οικοδομείται και η σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά. Η αριστερά που είναι πραγματικά επικίνδυνη για το σύστημα εξουσίας. Η αριστερά που οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης με πλειοψηφικά κομμάτια του κόσμου της εργασίας, της νεολαίας, των αποκλεισμένων. Βρεθήκαμε σε όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες. Τις υπηρετήσαμε με στόχο τη νίκη. Δεν φοβηθήκαμε να πειραματιστούμε. Δεν φοβηθήκαμε τους αγώνες που μας διάλεξαν και δεν τους διαλέξαμε. Η στάση μας μέσα στους αγώνες, η όξυνση των κοινωνικών αντιστάσεων και η ελπίδα που δόθηκε μέσα από το αίτημα για κυβέρνηση αριστεράς μας έφεραν σήμερα εδώ. Σήμερα που ο βασικός μας αντίπαλος δεν είναι πλέον η τρικομματική κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς. Αυτοί έχουν ήδη χάσει. Τους κρατάει κάτι άλλο όρθιος. Ο βασικός μας αντίπαλος είναι η απελπισία και η απόγνωση. Την απόγνωση και την απελπισία πρέπει σήμερα να κερδίσουμε. Να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια, μέσα από την αλληλεγγύη και τη συλλογικότητα. Να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα της ανατροπής. Μια κοινωνία τσακισμένη, γονατισμένη, χωρίς αξιοπρέπεια, δεν μπορεί να παλέψει και να νικήσει. Σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να ριζοσπαστικοποιηθούμε. Να νικήσουμε το φόβο. Να αναλάβουμε την ευθύνη μαζί με την κοινωνία να φτάσουμε την ανατροπή ως το τέλος. Να μην φοβηθούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Να μάθουμε από τους αγώνες, να μάθουμε από τον κόσμο που έρχεται κοντά μας, όχι για λόγους ιδιοτέλειας, αλλά για λόγους αξιοπρέπειας. Να σκεφτούμε πάνω στα λόγια του Γκράμψη που ηρωνευόταν τους επαναστάτες που ήθελαν μια κοινωνική αλλαγή πάνω σε ένα συνολικά συνειδητό σχέδιο που προέβλεπε όλα τα ενδεχόμενα. Και τόνισε ότι η πραγματικότητα είναι πάντα πιο πολύπλοκη. Του Γκράμψη που μας καλούσε να μην φοβόμαστε τους αυτόδοξους αγώνες, αλλά να εμπλεκόμαστε μαζί τους, προσπαθώντας να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση μιας συνειδητής πολιτικής κατεύθυνσης. Που μιλούσε για τους οργανικούς διανοούμενους των από κάτω, λέγοντας ότι η δραστηριότητά τους δεν εξαρτάται από το να τα λένε καλά, αλλά να είναι οργανωτές της λαϊκής ζωής και της λαϊκής δημιουργικότητας. Να οξύνουμε τα ριζοσπαστικά μας χαρακτηριστικά. Δηλαδή, να δώσουμε χώρο στα αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας, να μάθουμε από αυτά και να μετασχηματιστούμε μαζί με αυτά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, κλείνοντας, επιτρέψτε μου να γυρίσω εκεί που ξεκίνησα. Στο κουσούρι της οργάνωσής μας να μην ξεχνά. Φέτος συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟΛ. Μία από τις πιο λαμπρές σελίδες του νεολαϊστικού κινήματος που συνεχίζει ακόμα και σήμερα να μας εμπνέει. Ειδικά σήμερα που στο δρόμο μας για μια καινούργια οργάνωση της ριζοσπαστικής αριστεράς, για μια μαζική οργάνωση νεολαίας, τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, θα προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα να απαντήσουμε στο σχέδιο της χαμένης γενιάς που υλοποιείται για μας. Σε ένα σχέδιο που μας αμφισβητεί το δικαίωμα στη γνώση, στη μόρφωση, στον πολιτισμό, στον ελεύθερο χρόνο, στην εργασία. Σε ένα σχέδιο που θέλει να στείλει τους νέους ανθρώπους στο περιθώριο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα παλέψουμε για μια ριζοσπαστική αυτόνομη νεολαϊστική στρατηγική. Για ένα ριζοσπαστικό ρεύμα μέσα στη νεολαία που θα υπηρετεί το στόχο της συνολικής ανατροπής και της κυβέρνησης αριστεράς. Ένα ρεύμα που θα γεννά κινήματα και αντιστάσεις. Θα δίνει χώρο στη συλλογική δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων. Θα αμφισβητεί έμπρακτα τη νεοφιλελεύθερη ηγεμονία απαξίωσης της συλλογικότητας και της οργανωμένης δράσης. Θα μας μάθει να ζούμε, να μαθαίνουμε, να δουλεύουμε αλλιώς. Θα μας φέρει σε επαφή με τα αδιέξοδα των νέων ανθρώπων. Τα όνειρα και τις αγωνίες τους. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε την ανάγκη να τελειώνουμε με τον καπιταλισμό. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε την ανάγκη να δείξουμε ότι ο κομμουνισμός για μας είναι μία τάση στο σήμερα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε την ανάγκη να τολμάμε να αγωνιζόμαστε, να τολμάμε να νικάμε. Για εμάς, για τους συντρόφους μας, τους φίλους μας, τους επονίτες, τους εαμίτες, τους λαμπράκηδες, τους ελαστίτες. Και γενικά, και για αυτό, για όλους τους λόγους του κόσμου.